την ώρα που όλη η Ευρώπη βρίσκεται σε επιφυλακή αναφορικά με την εξάπλωση κρουσμάτων οξείας υπατιτίδας, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί και στη χώρα μας οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές και δίτα παιδιατρικά νοσοκομεία σε περίπτωση εμφάνισης παιδιών με ύποπτα συμπτώματα. Είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης. Φυσικά, αν έχουμε συμπτώματα, θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε και να ζητήσουμε άμεση παρέμβαση παιδιάτρου. Δεν χρειάζεται όμως πανικός. Με δεδομένο ότι η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα που έχει αντιμετωπίσει αρκετές περιπτώσεις οξείας υπατίτιδας από την 1η Ιανουαρίου σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, με 10 εξ αυτών να έχουν χρειαστεί μεταμόσχευση, η κυρία Κικισονίδου, πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο και διευθύντρια πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο Λονδίνο, καλεσμένη στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, αναφέρθηκε στα νεότερα δεδομένα της νόσου. Καταλήξαμε στα παιδάκια που είδαμε τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 75% αυτών των περιστατικών ήταν θετικά στον αδενοϊό. Είχαν περάσει λοιπόν μία λίμωξη με αδενοϊό. Είχαμε τρομερό πρόβλημα με νοροβάιρους. Είναι ένας ιός σοβαρής γαστρεντερίτιδας. Γινόταν χαμός στο Λονδίνο το Φεβρουάριο και το Μάρτιο. Συμπτώματα όπως η κόπωση, ο πυρετός, η ικτερική χρειά σε μάτια και δέρμα, ούρα έντονα χρωματισμένα, γαστρεντερικές διαταραχές αποτελούν μέρος μιας κλινικής εικόνας σε ένα παιδί για την οποία οι γονείς θα πρέπει να κινητοποιηθούν. Έχουν κνισμό, φαγούρα στο δέρμα, ικτερική χρειά, κίτρινα, επιπεφικότητες. Το άσπρο του ματιού γίνεται κίτρινο, αλλά και το πρόσωπο και το υπόλοιπο δέρμα έχει μία κίτρινη χρειά. Μπορεί να δεις πιο σκουρό χρώμα ούρα στο χρώμα του κονιάκ ή ανοιχτό χρώμα κόπρανα, λίγο πιο άσπρα, που δεν είναι το σύνηθες επίσης. Βασική παράμετρο σε όλα τα παραπάνω και η μεγάλη διάρκεια καραντίνα λόγω κορονοϊού που προηγήθηκε, με αποτέλεσμα αρκετά παιδιά να μην μπορούν να προχωρήσουν στον βασικό εμβολιασμό τους. Γιατί 2 χρόνια τα παιδάκια ήταν απομονωμένα, δεν τα έφεραν οι γονείς στο ιατρείο, χάσαν εμβολιασμούς, άρα δεν χτίσαμε επαρκές ανοσοποιητικό. Κάποια παιδάκια δεν έχουν καλές συνθήκες διαβίωσης ούτε διατροφής. Το βιωτικό επίπεδο της οικογένειας είναι χαμηλό. Συμβάλλει και αυτό.